κανείς τίποτα για αυτήν. Την περιφέρεια της ανεργίας και της τσιμεντοποίησης. Την περιφέρεια της εκχώρησης δημόσιας περιουσίας. Την περιφέρεια που μια βροχή αρκεί για να χαθούν περιουσίες και να απειληθούν ζωές. Γιατί βλέπετε, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ούτε έναν σοβαρό αντιπλημμυριακό σχεδιασμό. Της περιφέρειας που δεν έχει σήμερα, εν έτη 2014, αποχετευτικό σύστημα σε όλους τους δήμους της. Της περιφέρειας που δεν διαθέτει βιώσιμο, δίκαιο, οικονομικό και οικολογικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Της περιφέρειας που φιλοξενεί σε πολλά εισαγωγικά τον εφιάλτη της φυλής. Της περιφέρειας ενός συστήματος κολλητών και όχι πολιτών. Ενός συστήματος που δεν χτίστηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια, αλλά σε 12. Ενός συστήματος διαπλοκής και συμφερόντων σε βάρος όλων μας. Σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος του περιβάλλοντος. Ένα σύστημα που η δύναμη ζωής θα κόψει ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει πια. 12 χρόνια είναι αρκετά και εμείς δεν θα τα κάνουμε 17. Αυτό όμως δεν θα το πετύχουμε μόνοι μας, αλλά με τους πολίτες στο πλευρό μας, με τους νέους, με τους συνταξιούχους, με τους ανέργους, μαζί με τους εργαζομένους, μαζί με τις απολυμμένες καθαρίστριες που δικαιώθηκαν του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί αυτά είναι τα πρότυπα. Αυτές είναι οι γυναίκες που θαυμάζουμε εμείς. Από τα Μέγαρα ως το Περιστέρι, από τον Μπόρο στο Ασπρόπυργο, από τη Φυλή και την Κερατέα, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα που δεν περισσεύει κανένας και καμία. Γιατί όλοι μας πληρώνουμε το βαρύ τίμημα της πολιτικής της λιτότητας. Γιατί όλοι πληρώνουμε το τίμημα της πολιτικής των λίγων υπέρ των συμφερόντων. Γιατί φίλες και φίλοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Δεν έχουμε τις ίδιες αρχές. Και εμείς έχουμε επιλέξει στρατόπεδο. Το στρατόπεδο των αξιών και των ιδανικών της μακράς παράδοσης που θέλει την αυτοδιοίκηση σχολείων δημοκρατίας, συμμετοχής και συλλογικής δράσης, της μακράς παράδοσης της αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση που τη σκυτάλη θα πάρει ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, ο Θοδωρής Ρίτσας, όλοι μας σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, με τη δύναμη ζωής, με τη δύναμη τη δική σας, θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θέλουμε να γκρεμίσουμε το σημερινό σύστημα διοίκησης, το οποίο στηρίζεται στα σαθρά θεμέλια και τις παλαιοκομματικές, πελατειακές λογικές του παρελθόντος, που χωρίζει τους δήμους σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, τους πολίτες όλους εμάς σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και δεύτερον, θέλουμε να κτίσουμε. Να κτίσουμε μια νέα περιφερειακή διοίκηση, με ένα νέο ήθος, από τους πολίτες, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Μια περιφερειακή διοίκηση που θα νοιάζεται για τους ανθρώπους, θα νοιάζεται για τον άνεργο νέο, θα νοιάζεται για τον συνταξιούχο, θα νοιάζεται για τον άπορο, για τον άστεγο, θα νοιάζεται για τον μικρομεσαίο καταστηματάρχη. Μια περιφερειακή διοίκηση που δεν θα διστάζει να διεκδικεί ό,τι δικαιούνται οι πολίτες της Αττικής από την κεντρική εξουσία. Μια περιφερειακή διοίκηση που δεν θα διστάζει να αμφισβητήσει τις πολιτικές που εξαθλιώνουν την κοινωνία μας και ποδοπατούν την αξιοπρέπειά μας. Μια περιφερειακή διοίκηση που έχει την έμπνευση, έχει τις γνώσεις και το κυριότερο, την πολιτική βούληση για να φέρει τα πάνω κάτω με ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, με την οικοδόμηση ενός συνεκτικού δικτύου κοινωνικής προστασίας,
με βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, με εκμετάλλευση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, με συνδυαστική δράση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μια περιφερειακή διοίκηση που θα αποκαταστήσει και θα διευρύνει τη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία δοκιμάζεται στον τόπο που τη γέννησε. Μια περιφερειακή διοίκηση αντάξια της ιστορίας, των παραδόσεων και του πολιτισμού της Αττικής. Φίλες και φίλοι, βλέπω τα μάτια σας, το πείσμα σας, την αισιοδοξία σας και ξέρω ότι μπορώ να πω, χωρίς περίσσια αλλά ζωνία, ότι στις 18 και στις 25 Μαΐου γκρεμίζουμε και καθαρίζουμε. Στις 25 Μαΐου αρχίζουμε. Γινόμαστε η σπορά για το αύριο των παιδιών μας, το αύριο της πατρίδας μας, παρά τις προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης και του απερχόμενου Περιφερειάρχη, παρά τις προσπάθειες των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης να μας κλείσουν το στόμα, να μην λέμε το πρόγραμμα και τις προτάσεις μας, να μην ρίχνουμε σπόρους ελπίδας, παρά όλα αυτά, εμείς στεκόμαστε στα πόδια μας και τους χαλάμε τα σχέδια. Γιατί όπως λέει ο ποιητής, και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. Ναι λοιπόν φίλες και φίλοι, η δύναμη ζωής είναι ο σπόρος του νέου απέναντι στο παλιό. Είναι ο σπόρος του άφθαρτου απέναντι στο φθαρμένο. Ο σπόρος της διαφάνειας απέναντι στην αδιαφάνεια. Ο σπόρος του αύριο απέναντι στο χθες. Ο σπόρος εκείνος που θα φέρει καρπούς όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, μπροστά μας έχουμε έναν δύσκολο αγώνα. Βρέχει για το σπόρο, για να ανθίσει πιο γρήγορα, για να τα γκρεμίσουμε όλα, για να φυτρώσουν καινούργια πράγματα. Ακούστε, επειδή έχω την τιμή να φωνάξω τον Έλληνα υποψήφιο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυριανό Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, θα βιαστώ, γιατί δεν χρειάζεται βροχή. Είναι ένας σπόρος που έχει γίνει από καιρό δέντρο, έτοιμος να κυβερνήσει την Ελλάδα, έτοιμος να φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη. Μονάχα ένα σας λέω, ότι ό,τι και να κάνουν τα επόμενα 24 ώρα, ό,τι λάσπη, ό,τι συκοφαντία επιχείρησαν άλλωστε, μα δεν έπιασε, κοιτώντας σας ξέρω ότι θα γίνεται ασπίδα. Δυνατή ασπίδα, ασπίδα ζωής και θα προστατεύσετε το εγχείρημα να αλλάξουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής, να αλλάξουμε τα πράγματα στην πατρίδα. Γιατί έχει φτάσει η ώρα των πολιτών. Έχει φτάσει η ώρα της Αττικής, μιας Αττικής με πολλά αλφα. Αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Δίνουμε πνοή στο αύριο της Ελλάδας, γιατί από την Αττική θα ξεκινήσει η ανατροπή και είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. Μα σταματώ εδώ για να καλέσω